Για να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχουμε πρόβλημα με τις παρέμβολες και να γίνεται μια πιο ζωντανή συζήτηση. Άλλωστε, όταν υπάρχει αναφορά σε ιστορικά γεγονότα που τα έχουν ζήσει πολλοί, είναι αναγκαίες και τέτοιου είδους παρέμβολες. Υπάρχει νομικός φετιχισμός που κυριαρχεί και εν πολλής στην αίθουσα, όμως να τηρείται μια διαδικασία. Εμείς αυτό ζητήσαμε. Υπάρχει το εξής ερώτημα που κατά τη γνώμη μας πρέπει να απαντηθεί. Εμείς προσπαθούμε να το απαντήσουμε. Ποιο είναι αυτό το ερώτημα? Γιατί τώρα? Για ποιο λόγο δηλαδή υπάρχει αυτή η επιτακτική ανάγκη να αλλάξει τώρα το άρθρο 32? Πολλές φορές στο παρελθόν έχουν δημιουργηθεί, έχουν προκληθεί αντιπαραθέσεις, συζητήσεις γύρω από την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, γύρω από πρόσωπα, γύρω από διαδικασίες. Όμως τώρα είναι που μπαίνει πιο επιτακτικά από τα άλλα κόμματα και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τα άλλα κόμματα η ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 32. Και ξαναθέτουμε το ερώτημα, γιατί τώρα? Έχουμε πει πολλές φορές σε αυτήν την Επιτροπή και στην προηγούμενη Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης της προτείνουσας Βουλής ότι ένας από τους στόχους της αναθεώρησης ήταν και είναι η εμπέδωση των όρων της κυβερνητικής πολιτικής σταθερότητας. Δηλαδή η εξασφάλιση της συνέχειας στην άσκηση της κυρίαρχης πολιτικής που μπορεί να διακοπεί από μια σειρά παράγοντες. Και μάλιστα η εμπέδωση αυτών των όρων να γίνει σε συνθήκες αστάθειας του αστικού πολιτικού συστήματος, μικρότερης ή μεγαλύτερης, που ζήσαμε τα τελευταία 10 χρόνια με την κρίση και τα μνημόνια, συνθήκες όμως που δεν αποκλείεται καθόλου, ίσα-ίσα μην θεωρούμε ότι είναι πολύ πιθανό, να δημιουργηθούν και στο μέλλον, αν συνυπολογίσουμε τη δυναμική των εξελίξεων που έχουμε τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και στο διεθνές περιβάλλον. Αυτό που ακούγεται πολλές φορές στην Επιτροπή περί αντοχής του Συντάγματος, των διατάξεων του Συντάγματος, σε αυτές τις συνθήκες απηχεί ακριβώς αυτό. Το φόβο, το δικό σας φόβο, αυτές οι συνθήκες να οδηγήσουν σε μια μεγαλύτερη αστάθεια του αστικού πολιτικού συστήματος. Δεν είναι δικό μας άγχος, για να το ξεκαθαρίσουμε. Το δικό μας άγχος είναι το πώς θα αξιοποιήσει ο λαός τις όποιες ρογμές, τα όποια ρήγματα, την όποια αστάθεια δημιουργηθεί, που θα δημιουργηθεί με μαθηματική ακρίβεια σε αυτό το πολιτικό σύστημα, προκειμένου να βάλει ο ίδιος τη σφραγίδα του στις εξελίξεις και να δρομολογήσει εξελίξεις θετικές προς όφελός του. Όμως είναι αυτός ο κοινός σας στόχος. Αυτός ο στόχος που μοιράζεται και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα. Και ανεξάρτητα από το βαθμό υλοποίησης αυτού του στόχου στο πλαίσιο της υπάρχουσας συνταγματικής αναθεώρησης, ανεξάρτητα από την σύγκληση ή σύμπτωση των επιμέρους προτάσεων, ανεξάρτητα από επιμέρους σκοπιμότητες που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν προφανώς και επιμέρους πολιτικές σκοπιμότητες, είναι αυτός ο στόχος της κυβερνητικής πολιτικής σταθερότητας, ένας στόχος διακηρυγμένος από όλους σας και αποτυπώνεται και σε παρόμοιες προτάσεις που καταθέτετε. Παραδείγματος χάρη, η προχθεσινή σύμπλευσή σας στο ζήτημα των ανεξαρτήτων αρχών δεν είναι ούτε τυχαία, ούτε είναι κάτι δευτερεύον. Οι ανεξάρτητες αρχές, κατ' όνομα, κατά τη γνώμη μας ανεξάρτητες, είναι ένας κρίκος στην υλοποίηση της κυρίαρχης πολιτικής, όχι ο μόνος, ούτε ο πιο βασικός, είναι όμως ένας κρίκος. Γιατί οι ανεξάρτητες αρχές παίζουν το ρόλο του τροχονόμου στα αντιτιθέμενα συμφέροντα, επιχειρηματικά, πολιτικά συμφέροντα, έτσι ώστε τελικά να επιτυχάνεται η σταθερότητα του συστήματος, όπως επίσης ενίοτε παίζουν και το ρόλο του προάγγελου, του προπομπού αντιλαϊκών πολιτικών. Θέλετε λοιπόν συνένεση σε αυτό το ζήτημα, γι' αυτό και τα βρίσκετε. Και φυσικά ο στόχος αυτός της κυβερνητικής πολιτικής σταθερότητας δεν περιορίζεται μόνο στο Σύνταγμα και στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Είναι ένας στόχος που διαπερνά συνολικά τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και της σημερινής κυβέρνησης αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Για παράδειγμα, το επιτελικό κράτος
είναι ενταγμένο σε αυτή τη λογική. Αυτό δηλαδή που διαφημίστηκε με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ως το απάβγασμα της αξιοκρατίας και της αποκομματικοποίησης στο δημόσιο, είναι στην ουσία η προσπάθεια να διαμορφωθεί μία διοίκηση και καλύτερα να το πούμε ένας πυρήνας ανώτερων κρατικών υπαλλήλων στη διοίκηση που θα είναι αφοσιωμένο και απερίσπαστο ανεξάρτητα από την εκάστοτε πολιτική συγκυρία στην εξυπηρέτηση αυτής της κυρίαρχης πολιτικής. Σύμπτωση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε και στο ζήτημα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για να το πούμε καλύτερα, της αποσύνδεσης της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη προώρων εκλογών, ανεξάρτητα αν ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε εκλογή από το λαό σε περίπτωση που αποβούν άκαρπες οι ψηφοφορίες στη Βουλή, μια πρόταση που εμείς τη χαρακτηρίσαμε πολύ επικίνδυνη και που την καταψήφισαν και οι ίδιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό δεν πέρασε από την προηγούμενη Βουλή, ενώ η Νέα Δημοκρατία έλεγε και λέει εκλογή με μικρότερη πλειοψηφία, όχι μόνο 151 βουλευτών, αλλά και σχετική πλειοψηφία και πιθανά με κλήρωση κιόλας. Στο πιθανό σενάριο που υπάρχει ισοψηφία μεταξύ δύο υποψηφίων. Όμως η πρόταση για την αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εκλογών ήταν ουσιαστικά κοινή πρόταση. Έστω και αν ξεκίναγε από διαφορετικές αφετηρίες. Γι' αυτό άλλωστε και το επίμαχο άρθρο 32 στην προηγούμενη Βουλή συγκέντρωσε μια ευρεία πλειοψηφία και τώρα μπορεί να αναθεωρηθεί μόνο πάνω από 180 και τώρα μπορεί να αναθεωρηθεί μόνο από την πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Πίσω λοιπόν από αυτή την κοινή πρόταση, τη σύμπτωση, πείτε το όπως θέλετε, κρύβεται αυτό που είπαμε παραπάνω. Ο κοινός σας στόχος στην αδιατάρακτη συνέχεια της πολιτικής, χωρίς παρεμβολές, χωρίς διακοπές που μπορούν να προκληθούν και από μια αποτυχημένη εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από τη Βουλή. Και αν για τη Νέα Δημοκρατία είναι λογικό και αναμενόμενο να κρατάει μια τέτοια στάση, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο προκειμένου να διασφαλιστεί αυτή η σταθερότητα, να εξαρτά πιθανά την ανάδειξη του Προέδρου της Δημοκρατίας ακόμη και από μια κλήρωση, και είναι μάλιστα οξύμορο, υποτίθεται το αυθεντικό αστικό κόμμα της Ελληνικής Βουλής, να εξαρτά την ανάδειξη του κορυφαίου παράγοντα της πολιτικής ζωής από μια κλήρωση. Βλέπουμε ότι σε αυτή τη στάση, στη λογική, προσχωρεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά το γεγονός ότι το 2014 αξιοποίησε την προεδρική εκλογή για να πετύχει την κυβερνητική εναλλαγή, που όντως τότε, αυτή είναι η πραγματικότητα, την ήθελε η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ανεξάρτητα αν στην πορεία των πραγμάτων διαψεύστηκε, απογοητεύτηκε, βλέποντας ότι τα μνημόνια συνεχίστηκαν, η αντιλαϊκή πολιτική συνεχίστηκαν όλα αυτά που εξακολουθούμε να ζούμε μέχρι σήμερα. Και στην προεδρική εκλογή του 2014 δεν ήταν το πρόβλημα, επειδή έχει ακουστεί και αυτό, το πρόβλημα του υποψηφίου από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Να θυμίσω, που ήταν ένα κομματικό πρόσωπο όπως λέχθηκε, να θυμίσω μία τοποθέτηση που είχε κάνει ο τότε βουλευτής και σήμερα και γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ στη συνταγματική αναθεώρηση, ο κύριος Κατρούγκαλος, που έλεγε το εξής. Και το Θεό τον ίδιο επιλέξει και το Θεό τον ίδιο να προτείνουν για πρόεδρο της Δημοκρατίας, εμείς θα τον καταψηφίσουμε. Αυτό έλεγε τότε ο κύριος Κατρούγκαλος, γενικός εισηγητής σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ στη συνταγματική αναθεώρηση. Και αναφέρομαι στον κύριο Κατρούγκαλο γιατί ήταν η πιο χαρακτηριστική δήλωση που είχε γίνει τότε για το ότι δεν μπορούσε να γίνει μια πολιτική επιλογή η οποία θα οδηγούσε στην παράταση της θητείας της προηγούμενης κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Σήμερα, στο πλαίσιο της μετάλλαξης του ΣΥΡΙΖΑ ως μια σοβαρής υπεύθυνης δύναμης διαχείρισης, στο πλαίσιο της αυτοκριτικής που ενδεχομένως κάνετε για εκείνη την περίοδο, ακόμη και για αυτόν τον ρηχό επιφανειακό ριζοσπαστισμό που εκφράζατε τότε, τι λέτε
δεν θα πρέπει να διαλύεται η Βουλή, δεν θα πρέπει να αλλάζει η κυβέρνηση, θα πρέπει να εξασφαλίζονται μηχανισμοί συνένεσης, οπωσδήποτε πρέπει να εξασφαλίζονται μηχανισμοί συνένεσης, προκειμένου να εκλέγεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Φυσικά, παρένθεση, οι κυβερνήσεις δεν αλλάζουν μόνο και μόνο επειδή μεσολαβεί μια εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Άλλοι είναι οι παράγοντες που οδηγούν στις κυβερνητικές αλλαγές και ανάμεσα σε αυτούς τους παράγοντες μπορεί σε μια δεδομένη στιγμή να είναι και η λαϊκή πίεση και η ανάγκη αυτή η πίεση είτε να ενσωματωθεί, είτε να αναχαιτιστεί ή οτιδήποτε. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι αυτή η λαϊκή παρέμβαση δεν θα πρέπει μόνο να μένει στο επίπεδο της άσκησης πίεσης ή της κυβερνητικής εναλλαγής, αλλά να διαμορφώνει και προϋποθέσεις συνολικότερων και ριζικότερων ανατροπών. Προκύπτει όμως το ερώτημα. Πότε είχατε δίκιο, τότε που αξιοποιήσατε την προεδρική εκλογή για να υπάρξει η κυβερνητική αλλαγή ή τώρα που λέτε ότι η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν πρέπει να αξιοποιείται για τέτοιου είδους πολιτικές εξελίξεις και ότι πρέπει να υπάρχουν ισχυροί μηχανισμοί αναγκαστικής συνένεσης μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Στην πραγματικότητα, και στη μία και στην άλλη περίπτωση και στη στάση που κρατήσατε το 2014-2015 και σήμερα, το βαθύτερο κίνητρο είναι το ίδιο. Και ήτανε το να δοθεί ένα σωσίβιο στο αστικό πολιτικό σύστημα. Στις συνθήκες του 2014-2015, όπου Νέα Δημοκρατία και Πασόκ δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν σταθερή διακυβέρνηση διαχείρισης, κάτω και από την πίεση των λαϊκών αγώνων, το σωσίβιο ήταν μια κυβέρνηση που δήθεν θα εξέφραζε αυτές τις ελπίδες και αυτούς τους αγώνες για να συνεχίσει την ίδια πολιτική. Στις συνθήκες του 2018-2019, η συμβολή σας είναι η προσχώρηση στο μέτωπο της ιερής κυβερνητικής σταθερότητας. Αυτή είναι η πραγματική διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα στη θέση του 2014 και στη θέση του 2019, οι οποίες φαίνονται ριζικά αντίθετες. Και σαν να μην έφτανε αυτό, επεξεργαστήκατε και μια πρόταση που κατά τη γνώμη μας είναι βαθιά αντιδραστική. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω, αποδοκιμάστηκε και από βουλευτές τότε στην προηγούμενη Βουλή του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό και δεν πέρασε στην προτείνουσα Βουλή και δεν είναι σήμερα στα αναθεωρητέ άρθρα. Ποια είναι αυτή η πρόταση? Η απευθείας εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό, που όσο κι αν την εμφανίζεται ως μια δημοκρατική αναβάθμιση, επειδή δήθεν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα εκλέγεται από το λαό, ένα τέτοιο ενδεχόμενο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας με γενικές εκλογές είναι δεδομένο ότι αντικειμενικά θα ισχυροποιούσε το ρόλο του, το ρόλο ενός μονοπρόσωπο θεσμού, ακόμη και με τις αρμοδιότητες που έχει σήμερα στο πλαίσιο του σημερινού συντάγματος. Χώρια που εκ των πραγμάτων θα άνοιγε και τη συζήτηση για αύξηση στο μέλλον αυτών των αρμοδιοτήτων. Γιατί η ισχύς που θα προσέδιδε η γενική ψήφος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αντικειμενικά θα άνοιγε τη συζήτηση ότι αυτή η ισχύς δεν μπορεί να είναι γυμνή και να μένει γυμνή, αλλά θα πρέπει να θωρακιστεί με επιπλέον σημαντικές και ουσιαστικές αρμοδιότητες. Και είναι σωστό αυτό που υπόθηκε, ότι μια παρόμοια πρόταση, άσχετα αν την εγκαταλείπει τώρα, είχε παλιότερα και η Νέα Δημοκρατία. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτή η πρόταση που επαναλαμβάνω κατά τη γνώμη μας είναι μια αντιδραστική πρόταση, όσο και αν εμφανίζεται ότι είναι με μια δημοκρατικοφάνεια, απηχεί και γενικότερους προβληματισμούς που υπάρχουν στο σύστημα για τη μετεξέλιξη του θεσμού του Προέδρου της Δημοκρατίας σε ένα θεσμό πιο καθοριστικό σε ό,τι αφορά αυτό που λέγαμε προηγουμένως στην εξασφάλιση της κυβερνητικής, της πολιτικής σταθερότητας. Κατά τη γνώμη μας, ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας συγκαταλέγεται στον πιο σκληρό πυρήνα της αστικής εξουσίας. Ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι θεματοφύλακας του κύρους αυτού του πυρήνα και ο υψηλότερος εκφρασής του. Και επειδή ακριβώς παίζει αυτό το ρόλο, γι' αυτό και πρέπει να περιβάλλεται από το φωτοστέφανο της συνένεσης, της μη αντιπαράθεσης, και όλοι σας αναζητείτε με τις ιδιαιτερότητες, επαναλαμβάνω, ιδιαίτερες σκοπιμότητες του καθενός, αναζητείτε τρόπους για το πώς θα εξασφαλίζετε αυτή η συνένεση. Όπως γνωρίζουν όλα τα κόμματα, αλλά δεν το ομολογούν, έτσι και το ΚΚΕ γνωρίζει, απλά η διαφορά η δικιά μας είναι ότι το
το παραδεχόμαστε με ειλικρίνεια, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κάθε πρόεδρος, δεν γίνεται παρά να κινηθεί μέσα σε ένα δοσμένο αντιλαϊκό πολιτικό πλαίσιο. Να επικυρώνει τις αποφάσεις της Βουλής, να εκφράζει τους γενικότερους αντιλαϊκούς στόχους της κυρίαρχης πολιτικής τόσο στο εσωτερικό και όσο στο εξωτερικό. Την άρχουσα τάξη, ειδικά σήμερα, δεν την ενδιαφέρει πρωταρχικά αν αυτό το πρόσωπο θα προέρχεται από τον Α ή Β πολιτικό χώρο. Την ενδιαφέρει αυτό το πρόσωπο να τηρεί αυτό το πλαίσιο. Και αν μάλιστα αυτό το πρόσωπο έχει και την ταμπέλα του προοδευτικού, του αριστερού κτλ., τόσο το καλύτερο για την άρχουσα τάξη. Χώρια φυσικά από το γενικότερο ιδεολογικοπολιτικό ρόλο που παίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τη θεσμική παρουσία και με τις κάθε τόσο παρεμβάσεις του. Και αυτός ο ρόλος δεν αλλάζει αν ο πρόεδρος έχει εκείνες ή τις άλλες αρμοδιότητες, μικρότερες ή μεγαλύτερες, όπως επίσης αυτός ο ρόλος δεν αλλάζει αν εκλέγεται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Η ουσία παραμένει ίδια. Γι' αυτό εμείς ως ΚΚΕ δεν συνενούμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όχι γιατί επικεντρώνουμε στο πρόσωπο που προτείνεται κάθε φορά ή τις αρμοδιότητες που έχει ή τον τρόπο εκλογής που προκρίνεται από το Σύνταγμα, αλλά γιατί δεν συνενούμε σε αυτό που εκφράζει ο θεσμός του Πρόεδρου της Δημοκρατίας σε αυτό το πλαίσιο του υπάρχοντος συστήματος. Και κυρίως δεν συνενούμε στην κυβερνητική, επαναλαμβάνω, πολιτική σταθερότητα, γιατί αυτός είναι ο απότερος στόχος όλων σας, γι' αυτό και αλλάζει τώρα το άρθρο 32. Το άρθρο που έμεινε παρά τις αντεγκλήσεις, τις αντιπαραθέσεις και παλιότερα, αλλάζει τώρα, γιατί τώρα μπαίνει πιο επιτακτικά, με πιο επίγοντα χαρακτήρα, η ανάγκη να εξασφαλιστεί αυτή η κυβερνητική σταθερότητα. Εμείς δεν θεωρούμε ότι ο λαός πρέπει να βάζει πλάτη για αυτή τη σταθερότητα. Γιατί αυτή η σταθερότητα σημαίνει την αστάθεια για τη ζωή του, για το μέλλον του και για τα δικαιώματά του. Ίσα-ίσα, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αξιοποιεί την όποια αστάθεια προκειμένου να βάζει τη δική του σφραγίδα σε εξελίξεις και να δρομολογεί ανατροπές προς όφελος της δικής του ζωής. Ευχαριστώ.